Σε αναταραχή βρίσκονται οι Τούρκοι γεωπολιτικοί αναλυτέ, καθώ ο σεισμό σε συνδυασμό με το σενάριο παλαιού Αμερικανικού πολεμικού παιχνίου τρομάζουν την Τουρκία. Τέτοιε αναλύσει από το χώρο των Ευρασιανιστών αποκαλύπτουν τι λεπτέ γραμμέ που χωρίζουν την καθαρή σκέψη από τη μειοπική θολούρα των συμμάχων του Ερντογάν στην κυβερνητική συμμαχία. Τι τελευταίε ημέρε, με αφορμή τον μεγάλο καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία, επικρατεί προβληματισμό σε επίπεδο Τούρκων σχολιαστών Ευρασιανιστών, όταν αυτή η φυσική καταστροφή συνδυάζεται με πολεμικό παίγνιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το οποίο δοκιμάστηκε το έτος 2002 και φωτογραφίζεται η κατάληψη της Τουρκίας από το Αμερικανικό στρατό εντός 96 ωρών. Σύμφωνα με σχετική ανάλυση, η οποία δημοσιεύθηκε σε διαδικτυακή εκπομπή πριν από δύο ημέρε, Τούρκο Σχολιαστή, ο οποίος επικαλείται ανάλυση του Τούρκου Αντινάβαρχου εν αποστρατεία για ειζή και δημοσίευμα της 18 η Ιουνίου του 2022, του 2022 του Πενταπόσταγμα, συνδύασε τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό στην Τουρκία με το πολεμικό παίγνιο Millennium Challenge 2002, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2002 στι ΗΠΑ. Το σενάριο, σύμφωνα με κάποιου Τούρκου ανάλυτε, είναι προφητικό καθώ το επιχειρησιακό περιβάλλον υλοποιείται με χώρε τη περιοχή τη Μεσογείου. Υπάρχει πρόβλημα σε μεγάλο νησί που αποδίδεται στην Κύπρο και υφίσταται διακρατική διαφορά, όπου η χώρα στόχο αποτελείται από πολλέ μειονότητε και τα εδάφη τη, τα οποία περιλαμβάνουν υδάτινο διάδρομο, ενώνουν δύο υπήρου, εννοεί την Τουρκία. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, σημειώνεται μεγάλο σεισμό στη χώρα, στόχο και επικρατεί κατάσταση χάου. Ζητείται η βοήθεια από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον ΝΑΤΟ, την οποία ακολουθεί η επέμβαση των στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα στόχο, σύγκρουση με το στρατό της χώρας, με αποτέλεσμα την κατάληψή της εντός 96 ωρών. Μάλιστα, οι ίδιοι Τούρκοι αναλυτέ σημειώνουν ότι ακόμα και η επιλογή τη ημερομηνία 24 Ιουλίου έγινε σκόπιμα, καθώ παραπέμπει στην ημερομηνία τη υπογραφή τη συνθήκη τη Λοζάνη. Από τα παραπάνω μπορούμε να διαπιστώσουμε πως όσο φανταστικός και εξωπραγματικός και αν φαντάζει ο συνδυασμό του πολεμικού παιχνίου με το σεισμό στην Τουρκία, τέτοιε αναλύσεις από το χώρο των ευρασιανιστών αποκαλύπτουν τις λεπτές γραμμές που χωρίζουν την καθαρή σκέψη από τη μειοπική θολούρα των συμμάχων του Ερντογάν στην κυβερνητική συμμαχία Εθνικιστές Ευρασιανιστές κάτι το οποίο το είδαμε να εκφράζεται λίγο πριν το σεισμό με την κορύφωση του αντιδυτικισμού και του αντιαμερικανισμού στην Τουρκία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.